Και όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή πολεοδομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα. Καλημέρα σας, κύριε Μπελαβίλα, από Μυτιλίνη. Μας ακούτε? Καλή σας μέρα από τον Πειραιά. Και το μεσημέρι θα είμαι στο νησί σας. Πολύ ωραία, καλώς να έρθετε. Τι καιρό έχει στον Πειραιά, μάλλον και εκεί έχει κρύο. Έχει αρχίσει να κρυώνει πάλι. Και εδώ τα ίδια, δυστυχώς. Είστε προσκεκλημένος, αλλά ίσως και συνδιοργανωτής, καθώς βλέπω ότι στην διοργάνωση συμμετέχει και το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην αυριανή εκδήλωση που διοργανώνεται στην Ερεσού, με θέμα η παραλία της Ερεσού, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις. Αυτό καταρχήν που θα ήθελα να το ακούσουν και οι ακροτές και οι ακροάτριες. Τι σκοπεύει ένας καθηγητής πολεοδομίας, κατά τα άλλα, έτσι, σε μια εκδήλωση για το περιβάλλον? Όταν το εργαστήριο ονομάζεται αστικό περιβάλλον, νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Δηλαδή, οι κλάδοι με τους οποίους ασχολείται ο τομέας πολεοδομίας και χωροταξίας του Μετσοβίου είναι η πόλη, είναι οι οικισμοί, είναι οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι αγροτικοί οικισμοί και είναι το αστικό περιβάλλον την ευρύτερη έννοια. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα τοπίο δίπλα στη σκάλα της Ερεσού, το οποίο αποτελεί τμήμα αυτής της ευρύτερης περιοχής, και το ζήτημα που προκύπτει είναι ένα ζήτημα ακριβώς δομημένου περιβάλλοντος. Δηλαδή, στη σκάλα της Ερεσού ζητείται σήμερα να κατασκευαστεί ένα συγκρότημα το οποίο θα επικαθίσει πάνω σε αυτή την πανέμορφη παρθένα παραλία. Προφανώς είναι ξεκάθαρο. Αν σκεφτείτε ότι την άδεια δεν την έχει δώσει καμία περιβαλλοντική υπηρεσία, την έχει δώσει η άδεια δόμηση, η άδεια της πολεοδομίας δηλαδή του Δήμου, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να τα χειριστούν οι αμυγός περιβαλλοντικοί επιστήμονες και οι επιστήμονες της πολεοδομίας και του περιβάλλοντος, και γι' αυτό αύριο θα ανταμώσουν πολύ σχετικά εργαστήρια ερευνητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πολυτεχνείου της Αθήνας, που δουλεύουμε όλοι πάρα πολλά χρόνια επάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Προφανώς γνωρίζετε την ιστορία και την υπόθεση με το Αφεντέλη και την κινητοποίηση των κατοίκων της πρωτοβουλίας υπεράσπισης παραλίας Αμμουδιάς στην Ερεσό. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με το δεδομένο ότι δεν υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει σχηματιστεί, δεν έχει ποτέ υπάρξει ΣΧΟΑΠ στην Ερεσό. Τώρα, σύμφωνα με το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Δυτική Λέσβο, ο Δήμος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία μαζί με το Υπουργείο προκειμένου να φτιαχτεί τοπικό χωρικό σχέδιο. Με αυτό το δεδομένο, και εσείς έχετε και την εμπειρία του αυτοδιοικητικού, να πούμε ότι είσαστε επικεφαλής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, της αντιπολίτευσης στον Δήμο του Πειραιά. Ναι. Με το δεδομένο αυτό, ο ισχυρισμός από μεριάς των κατοίκων προκειμένου να ανακληθεί, για να το πω καλύτερα, η προσωρινή άδεια που έχει δοθεί, η οποία, να σημειώσουμε κιόλας, ότι λύγει σήμερα, έτσι, είναι τελευταία μέρα της προσωρινής άδειας δόμησης που έχει δοθεί στην ιδιοκτήτρια του χώρου προκειμένου να κατασκευάσει την ξενοδοχική αυτή μονάδα. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο από πλευράς υπηρεσίας δόμησης? Δηλαδή, είναι υπηρεσιακό το θέμα ή είναι περισσότερο πολιτικό? Προσέξτε, να μιλήσουμε πρώτα για το τυπικό θεσμικό. Ναι. Σχέδια χωρικά δεν έχουν το 80 ή μπορεί και περισσότερο των αυτοδιοικητικών δομών στην Ελλάδα. Έχουν ΣΧΟΑΠ όμως. Όχι, δεν έχουν. Μεγάλα τμήματα των Δήμων δεν έχουν ΣΧΟΑΠ. Ακόμα ΣΧΟΑΠ έχουν μεγάλη δήμη κατά κανόνα, έχουν μεγάλες περιοχές ή μητροπολιτικές περιοχές και σιγά σιγά αποκτούν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ένα έλλειμμα που δίνει δυνατότητα να κάνουμε οπουδήποτε οτιδήποτε. Μάλιστα. Να επικρατεί αυτή η αρχαϊκή έννοια της εκτός σχεδίου δόμησης, την οποία προσπαθεί η ελληνική πολιτεία να αναθεωρήσει από τον καιρό του Στέφανου Μάνου, κυριολεκτός στην χρονική στιγμή. Στέφανος Μάνος, υπουργός χωροταξίας πριν από μισό αιώνα σχεδόν, τα έγραφε πριν από λίγο καιρό, βετεράνος πολιτικός, και οι αντιδράσεις είναι τεράστιες, διότι οποιοδήποτε κτήμα εν δυνάμει μπορεί να χτιστεί οπουδήποτε στη χώρα. Δεν το έχουμε αυτό. Πρέπει να το αποκτήσει η Ερεσός. Όμως έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε το χωροταξικό του νησιού,
το οποίο ξεκαθαρίζει ότι το Αφεντέλ είναι μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού διεθνούς ενδιαφέροντος όσο στα περιβαλλοντικά της δεδομένα. Έχουμε ένα νησιωτικό βιότοπο επίσης μέσα στην Μάνα, ακριβώς δίπλα. Έχουμε το μικρό ρέμα δηλαδή που περνάει. Και έχουμε και μια, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ περίεργη αναδιαμόρφωση των γραμμών του Αιγιάλου, η οποία θα τη δω και επί τόπου αύριο και θα μπορούσα να σας πω πιο συγκεκριμένα, αλλά όπως το είδα από τα σχέδια, όπως τα είδα από τα τοπογραφικά, δεν μου φαίνεται μια φυσιολογική αποτύπωση του Αιγιάλου. Αυτά δηλαδή, αυτές οι παραλίες με αρμύρα, παραλίες που δεν οργώθηκαν ποτέ, παραλίες που δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αγροτικό χώρο, δεν υπήρξαν ποτέ κτήματα. Είναι ο Αιγιάλος, είναι το χειμέριο κύμα, είναι αυτά που γνωρίζουμε όλοι και που ανέκαθεν δεν αποτελούσαν αντικείμενο αγοραπολισίας παρά μόνο στην τελευταία φάση την τουριστική. Οι αγρότες ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν αυτές τις περιοχές. Είναι λοιπόν περίεργο πως εμφανίζονται τίτλοι ιδιοκτησιών μέσα τόσο βαθιά στη γραμμή του Αιγιάλου. Και αυτό θα έπρεπε κανείς να το διερευνήσει σοβαρά. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι ο Δήμος Ερεθρού καλώς προχωράει στην διαδικασία της εικόνης του σχεδίου. Mm-hmm. Έχει άλλο ένα εργαλείο στο χέρι του, που είναι η αναστολή των αδειών για όσο καιρό εκπονείται. Όταν δηλαδή κανείς ξεκινάει μια διαδικασία που θα κρατήσει 2 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα ξεκινήσουν να χτίζουν ή να επιδιώκουν να βγάλουν άρον-άρον μια οικοδομική άδεια, προκειμένου να μην τους προλάβει κάποια δέσμευση στο μέλλον. Σε αυτό το εργαλείο που υπάρχει από την πλευρά του κράτους είναι μια προσωρινή αναστολή αδειών για 2 χρόνια μέχρι να τακτοποιηθούν τα πράγματα. Αυτό μπορεί να το αποφασίσει ο Δήμος δηλαδή. Όχι, αυτό θα το αποφασίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο. Το ζητήσει ο Δήμος. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί η υπηρεσία δόμης, κατά τη γνώμη μου, να εκτιμήσει την πλάνη της δεδομένου του εθνικού χωροταξικού και να πει ότι η άδεια δόθηκε χωρίς να συνυπολογιστεί αυτός ο χαρακτηρισμός παραλίας από το χωροταξικό σχέδιο του νησιού. Μπορούν να το κάνουν. Δεν κινδυνεύουν από κάτι. Θα ήταν μία, ας πούμε, μία τίμια διαφυγή για να μην που ναι, υπάρχει η δυνατότητα πλάνης πέτει τα πράγματα σε μια υπηρεσία, αναγνωρίζει την πλάνη και διορθώνει την πράξη. Και θα πρότεινα αυτή να είναι και η τελική λύση σε αυτή την υπόθεση. Και όταν γίνει το ειδικό χωρικό σχέδιο, το ειδικό πολεμικό σχέδιο, τότε πια θα μπορούσε ο ιδιοκτήτης να δει με τους περιορισμούς θα επιβάλλει και με την πραγματική διάταξη των χρήσεων στον Αιγιαλό και στον αγροτικό χώρο να δει τι μπορεί να χτίσει, αλλά όχι με κανέναν τρόπο αυτό που είδα στα σχέδια πριν από μερικούς μήνες και ξεπλάγει να ήταν μια ακραία περίπτωση, όπως τέτοιες ακραίες περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Είχαμε μια δραματική κατάσταση, καταδικάστηκε στην Κουμπάρα της Ιππίου σε μια πανέμορφη παραλία με τις ωραιότερες των Κυκλάδων. Καταδικάστηκαν αυτοί που το έπραξαν πριν από μερικά χρόνια. Το ευχάριστο στην Λέζο είναι ότι υπήρξε μια κινητοποίηση που ακριβώς πρόλαβε αυτή την κακή εξέλιξη. Γνωρίζετε εκατοντάδες, φαντάζομαι προσωπικά και εσείς, χτίσματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί κατά την περίοδο της δικτατορίας ή σε περιόδους περίεργες μέσα σε περιοχές όπου δεν θα έπρεπε να κατασκευαστούν. Υπάρχουν και χώρους, παραλίες, δάση. Και στην πόλη της Μυτιλίνης τέτοια εκτρώματα δυστυχώς. Και στην πόλη ακριβώς. Ναι. Αυτά τα οποία αναγνωρίζουμε των υστέρων ως εκτρώματα, όπως τα είπατε. Τη στιγμή που ετοιμάζονται να παραχθούν, αν μπορεί κανείς να τα προλάβει, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό και τα παιδιά, και λέω τα παιδιά γιατί μίλησα με νέους συναδέλφους και αυτοί μας προσκάλεσαν, αυτοί μας πρότειναν να έρθουμε με τη Λίνη και με χαρά έρχομαι, γιατί αυτό είναι το έργο ενός πανεπιστημιακού, να μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία, να μπορεί να συμβάλλει με την επιστημονική του γνώση και άλλοι συνάδελφοι το ίδιο κάνουν. Νομίζω ότι έχουν ετοιμάσει μια πολύ σημαντική τεκμηρίωση, η οποία αποδεικνύει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, τουλάχιστον με τη μορφή που αυτή τη στιγμή έχει. Πρέπει να αναθεωρηθεί και μέχρι να αναθεωρηθεί πρέπει να σταματήσει προφανώς, γιατί αν υπάρξουν θεμελιώσεις, αν υπάρξουν σκελετοί μπετών αρμές, θα σας μείνει το γιαπί για πάντα εκεί πέρα. Έχουν συμβεί εξάλλου και στο γειτονικό νησί της Λίμνου αντίστοιχη περίπτωση, όπου έμειναν τα μπετά και τα βλέπουν οι κάτοικοι σε μια περιοχή ιδιαίτερα φυσικού κάλους. Εκατοντάδες περιπτώσεις. Εκατοντάδες. Θυμάστε ίσως ότι ένας δικός σας, ο Νίκος Σιφουνάκης, επιχείρησε να βάλει σε τάξη πριν από χρόνια. Ναι, βεβαίως. Αυτά τα ερείπια της δικτατορίας ή τα εκτρώματα της δικτατορίας και δεν
κατορθώθηκε. Ίσως είναι ώρα να αρχίσουμε να αλλάζουμε κατεύθυνση και να βλέπουμε με πιο σοβαρό τρόπο αυτό τον πλούτο που μας έδωσε η ελληνική φύση και που είναι πολύτιμος ακριβώς για τον τουρισμό. Γιατί αν καταστρέψουμε αυτόν τον πλούτο, μετά δεν θα έχουμε τουρισμό. Ή θα έχουμε πολύ κακή ποιότητα τουρισμό, όπως έχουν άλλες μεσογειακές χώρες που δεν εισπράττουν τελικά από αυτό. Να διορθώσω κάτι που είπα νωρίτερα. Σήμερα λίγη προέγκριση της ναι. Η ιδιώτης δεν έχει πραγματοποιήσει τομές σύμφωνα με τα τέλος πάντων οριζόμενα από τον νόμο, από την αρχαιολογία κτλ. Και έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει στην άδεια οικοδόμησης, καθώς είπα νωρίτερα ότι είναι πρόκειται περί άδειας οικοδόμησης. Το διορθώνω αυτό. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε σχέση με γενικότερα με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση για τους Αιγιαλούς και τις παραλίες, είδαμε πέρυσι συγκεκριμένα. Αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο πρέπει να ήταν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών σε ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, έτσι ακριβώς ονομαζόταν το νομοσχέδιο, που παρέβλεπε μια σειρά από περιβαλλοντικούς όρους και μάλιστα επιστημονικοί φορείς είχαν αντιδράσει σε αυτό το νομοθέτημα. Θέλω να πείτε λίγο για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, καθώς είναι κάποια εξειδικευμένα πράγματα, έτσι είναι για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Το όνομα είναι της κρίσης, του μνημονίου δηλαδή, πριν από αρκετά χρόνια όταν ξεκίναγε, άρχισε να εμφανίζεται αυτό το καινούριο φρούτο, θα το πω λαϊκά, που ουσιαστικά τι λέει, αν έρθει κάποιος με πολλά λεφτά, αυτός μπορεί να κάνει τη θέλη. Ναι. Αυτό σημαίνει στρατηγικός επενδυτής. Έρχομαι εγώ και δηλώνω, μπορεί να είμαι Ρώσος ολιγάρχης, μπορεί να είμαι μια εταιρεία, μπορεί να είμαι ένας τουριστικός επιχειρηματίας. Έρχομαι και λέω, δηλώνω ότι θα μπω με 100 εκατομμύρια και θεωρούμε στρατηγικός επενδυτής, γιατί δεν μιλάμε για στρατηγικούς επενδυτές πραγματικούς, αυτούς που έχει μια χώρα, όταν στρατηγικός επενδυτής είναι η ΔΕΗ για παράδειγμα. Στρατηγικός επενδυτής είναι αυτός που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Βενιζέλος. Μιλάμε λοιπόν για ιδιώτες οι οποίοι εμφάνιζαν. Δεν κατέθεταν πουθενά. Εμφάνιζαν μια επένδυση η οποία θα είχε ένα πολύ μεγάλο ύψος και τότε των πρώτων κυβερνήσεων του Μνημονίου, δεν θυμάμαι αν ήταν κυβέρνηση Σαμαρά ή και παλιότερα, δόθηκαν αυτά τα δικαιώματα να παραβιάζεται η περιβαλλοντική και η πολεμική νομοθεσία. Αυτά μετά από ξεσηκωμό κυριολεκτικά και της επιστημονικής κοινότητας και των περιβαλλοντικών οργανώσεων μαζεύτηκαν εν μέρη. Πάρθηκαν πίσω διάφορες τέτοιες ακρότητες και παραβιάσεις που αφορούσε και τους Αιγιαλούς και άλλες περιοχές της χώρας και δυστυχώς επανήλθαν το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι αυτό αν πρόκειται να αφήσει κάτι θα αφήσει ακριβώς όπως και η προηγούμενη δραματική φάση της δικτατορίας των συνταγματαρχών θα αφήσει άσχημες πληγές στο αρχιπέλαγος κυρίως, στο Αιγαίο κυρίως, σε εσάς τα νησιά, γιατί εκεί παίζεται και το μεγάλο παιχνίδι των αυτών των επενδύσεων, είτε πραγματικών είτε φανταστικών, αρκετές από αυτές που το ξέρετε πως αναπτύσσονται και πως πλασάρονται. Υπάρχει μία άποψη που διατυπώθηκε και στους και σε κάποιους τέλος πάντων υποστηρικτές της ιδιώτη που προσπαθεί να κάνει την κατασκευή εκεί, ότι οι κάτοικοι της Ερεσού, όσοι αντιδρούν τέλος πάντων στην συγκεκριμένη εντός ή εκτός εισαγωγικών επένδυση, δεν θέλουν την ανάπτυξη. Με το δεδομένο ότι παρουσιάζουν ότι σε άλλα νησιά, όπως κυρίως στη νησιά των Κυκλάδων, έτσι ακριβώς δίπλα στο κύμα, ένα βήμα πριν το κύμα, υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν ξαπλώστρες. Είναι το έσχος της Πάρου. Εσείς τι θα απαντούσατε σε αυτό? Δηλαδή, οι κάτοικοι που δεν θέλουν να χτιστεί η παραλία τους είναι κατά της ανάπτυξης? Κοιτάξτε, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος, είχε πει κάτι για τους εργολάβους που κατέστρεψαν την Αθήνα στο όνομα της ανάπτυξης. Πόσα θέλουν να τους πληρώσουν να φύγουν, να αφήσουν ήσυχο τον τόπο. Μιλάω σοβαρά. Ο Γιάννης Τσαρούχης το είπε πριν από 20-30 χρόνια για αυτούς που κατεδαφίζαν τα μνημεία και καταστρέφανε τους δημόσιους χώρους. Νομίζω ότι πρόκειται για το ίδιο. Και αν δεν απατώμε, εδώ δεν έχουμε έναν επενδυτή. Εδώ έχουμε ουσιαστικά έναν ιδιοκτήτη που εξασφαλίζει μια άδεια για να έρθει ίσως κάποιος επενδυτής να μιλοποιήσει. Δεν έχουμε κάποιον καν που έρχεται να καταθέσει χρήματα στην τοπική κοινωνία. Η δυνατότητα λοιπόν να φτιάξουμε κάτι μέσα στο κύμα ακριβώς στην μορφή που φτιάχτηκε στη Μύκονο ή ακριβώς στην ακραία μορφή που αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σαντορίνη, η οποία κινδυνεύει να βουλιάξει πλέον και τώρα η τοπική κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει την καταστροφή που έκανε, νομίζω ότι είναι μια ιστορία την οποία δεν ξέρουμε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν για να μην καταστραφεί
η παραλία στο Αφεντέλη, σας μιλάω σοβαρά, θα περάσουν στην ιστορία ως καλοί άνθρωποι που σώσαν τον τόπο τους. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, και ελπίζω να τελειώσει χωρίς μπετά στην παραλία για πάντα, τότε μετά από χρόνια θα καταλάβετε, θα καταλάβουν και σκάλα ρεσού το τι σοβαρό κοινωνικό έργο προσέφεραν αυτοί που προστάτευσαν αυτόν τον πλούτο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας ιδιώτης να έρχεται και να λέει: εγώ μου ανήκει ένα κομμάτι αυτού του πλούτου, το παίρνω και το κάνω ό,τι θέλω, και οι υπόλοιποι καθίστε στην άκρη γιατί εγώ θα φέρω θέσεις εργασίας 5, 10 ή 15. Το δημόσιο συμφέρον, η δημόσια ιδιοκτησία αυτή, γιατί πρόκειται για δημόσιο πλούτο που ανήκει σε όλους σας και σε όλους μας εν δυνάμει, το δικαίωμα του να έρχεται κάποιος και να απολαμβάνει αυτή την ομορφιά, δεν μπορεί να απαλωτριωθεί από έναν ιδιώτη. Και αυτός είναι ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι γιατί αυτός και όχι ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, και να τελειώσει η παραλία. Τελειώσανε δεκάδες παραλίες τέτοιες. Δεν νομίζω ότι η Μυτιλήνη έχει καμιά ανάγκη με τους πόρους που διαθέτει και την ομορφιά που διαθέτει να μιμηθεί τα έσχη των κεντρικών Κυκλάδων, τα οποία πια προσπαθούμε με τον τρόπο να διορθώσουμε, να ρυθμίσουμε. Μάλιστα. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο λοιπόν στις 11. Ναι, βεβαίως. Στην Ισπανία πλέον κατεδαφίζονται τα διασυγκροτήματα. Ισπανία αυτό έπαθε το 70. Στην Ισπανία κατεδαφίζονται αυτού του τύπου τα συγκροτήματα, γιατί πια δεν φέρουν τουρισμό. Γιατί πια έχουν υποβαθμίσει το περιβάλλον. Θα τα πούμε στην Μυτιλήνη. Έχει αλλάξει και το μοντέλο, και εγώ να πω κάτι τελευταίο. Ούτως ή άλλως πρέπει να δούμε εδώ στην Λέσβο, γενικώς γίνεται μια κουβέντα για τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει ο τουρισμός, αν αυτός που απευθύνεται, αν πρέπει να. Γιατί μαζικό τουρισμό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είχαμε ποτέ. Δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσουμε. Πάντως χρειάζεται τον ποιοτικό τουρισμό που θα αφήσει και πραγματικά ωφέλη στο νησί, νομίζω. Αύριο λοιπόν στις 11 η ώρα στην ημερίδα ενημέρωση στο Δημοτικό Σχολείο της Ερεσού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Καλώς να μας έρθετε, κύριε Μπελαβίλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ και τους ακροατές σας που μας ακούσαν. Γεια σας. Γεια σας.